Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι υπέροχα. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τον ορτοπαρασκευαστή της εταιρείας Silvercrest. Μόλις τον αγόρασα, ήταν σε προσφορά αυτή την εβδομάδα. Αλλά ακόμη και αν δεν το προλάβατε, δεν πειράζει. Δείτε το βίντεο να ξέρετε για το μηχάνημα, να ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε, έτσι ώστε όταν ξαναέρθει σε προσφορά να το προλάβετε. Είναι πανέμορφος, λευκός με ασημένιο χρώμα το ανοξείδωτο. Έχει εδώ πέρα κουμπάκια, έχει πάρα πολλές λειτουργίες. Έχει 16 λειτουργίες για την ακρίβεια. Και δεν μπορείς να κάνεις μόνο ψωμί, μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα όπως κέικ, μαρμελάδα, γιαούρτι. Στο σημερινό βίντεο εγώ λέω να κάνω ψωμί και λέω να κάνω και κέικ. Οπότε αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο κάντε ένα like, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε τις δοκιμές. Παραλαμβάνεις μέσα. Αυτό εδώ το εργαλείο είναι για να βγάζεις τους αναδευτήρες σε περίπτωση που μπουν μέσα στο ζυμαράκι. Ένα δοσομετρητή που έχει μικρό κουταλάκι και μεγάλο κουταλάκι. Και αυτό εδώ πέρα το cup, το οποίο είναι και για υγρά νομίζω και για στερεά υλικά. Και εδώ μέσα έχει το καλαθάκι. Είναι αντικολλητική η επίστρωση του μέσα, οπότε δεν χρειάζεται να λαδώνουμε, να αλευρώνουμε. Και έχει εδώ τους δύο αυτούς αναδευτήρες που έρχονται ξεχωριστά και πρέπει εσύ να τους βάλεις μέσα. Θέλει λίγο προσπάθεια στο βάλε-βγάλε να βρεις τον τρόπο ώστε να μπορείς να το στερεώσεις ακριβώς. Και η τιμή του ήταν στα 69,99 ευρώ. Η πρώτη δοκιμή που θα κάνω είναι το ψωμί. Έχω βγάλει εδώ όλα τα υλικά για να είμαι έτοιμη. Εδώ βλέπετε και τα φυλάδια με τις οδηγίες. Έχουμε τρία φυλάδια. Για πρώτη συνταγή έχω επιλέξει αυτήν εδώ. Είναι το πρώτο ψωμί που μας δίνει στο δεύτερο πρόγραμμα για γαλλικό και λέει σιταρένιο άσπρο ψωμί. Εδώ πέρα μας λέει για 1 κιλό, 1,250 ή 1,5. Τι ψωμί θέλουμε να κάνουμε και αντίστοιχα πόσα υλικά θα χρησιμοποιήσουμε. Σιτάλευρο γερμανικός τύπος 405. Έκανα αναζήτηση στο διαδίκτυο να δω ποιο είναι το αλεύρι το 405 και βρήκα ότι είναι αυτό που έχει πρωτεΐνες περίπου 9 γραμμάρια. Αυτό έχω δει ότι είναι το ιδανικό. Είναι από τους μήλους Αγίου Γεωργίου, αλεύρι μαλακό νούμερο 2, καθώς είδα εδώ πέρα τα συστατικά και λέει πρωτεΐνες 8,9 γραμμάρια. Και πάμε να βάλουμε εδώ όλα μας τα υλικά. Ξεκινάμε πρώτα με τα υγρά υλικά μας, όπως λέει και το βιβλίο συνταγών. Νερό. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει βούτυρο, το οποίο το ζέστανα στο φούρνο μικροκυμάτων. Το αυγό. Μετά έχουμε αλάτι και ζάχαρη. Και μας λέει συνταγή από 1,5 κουταλάκια του γλυκού το κάθε ένα. Εδώ έχω ζυγίσει 600 γραμμάρια από το αλεύρι αυτό, μήλι Αγίου Γεωργίου που σας είπα. Και τέλος μαγιά 7 γραμμάρια. Και πάμε να βάλουμε τη φόρμα μας μέσα στον αρτοπαρασκευαστή για να ξεκινήσουμε τη δοκιμή μας. Εδώ κάτω που είναι αυτό το σύμβολο είναι και ο διακόπτης. Το πατάω, ακούγεται αυτός ο ήχος. Εδώ πέρα είναι όλα τα προγράμματα, μας τα έχει αριθμημένα. Με αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι επιλέγουμε ποιο πρόγραμμα θέλουμε και το δείχνει εδώ. Ας πούμε εδώ λέει 1 που είναι εδώ. Εμείς θα πάμε στο νούμερο 2 που είναι το πρόγραμμα για γαλλικό. Εδώ πέρα πάνω μας λέει το βάρος του ψωμιού που θέλουμε να επιλέξουμε και με αυτό το κουμπάκι το επιλέγουμε. Εγώ θα πάω για 1000 γραμμάρια. Οπότε το βελάκι είναι στο 1000. Μετά εδώ κάτω μας λέει πόσο καλοψημένο θέλουμε να βγει το ψωμί. Το άσπρο αυτό είναι για ανοιχτόχρωμο ψωμί. Εδώ είναι μεσαίο χρώμα. Και εδώ πέρα το σκούρο είναι για πιο σκούρο ψωμί. Από εδώ αλλάζει. Αλλά θα το αφήσω εδώ στη μέση για να βγει μεσαίο χρώματος. Από εδώ αν πατήσουμε ξεκινάει το πρόγραμμα να δουλεύει και αυτά τα κουμπιά είναι για να αυξομοιώσουμε το χρόνο, αλλά εγώ δεν θέλω να τα χρησιμοποιήσω σε αυτό το πρόγραμμα. Πατάω το κουμπάκι και ξεκινάμε. Μόλις πήγαμε στις 3 ώρες, ξεκίνησε αυτός ο ήχος και μέσα έχει ξεκινήσει να ζυμώνεται το ζυμαράκι μας. Είμαστε στις 2 ώρες και 48 λεπτά που απομένουν και έχουμε μπει στη φάση φουσκώματος, η οποία σύμφωνα με το βιβλιαράκι θα κρατήσει 20 λεπτά. Και είμαστε ξανά σε διαδικασία ζυμώματος, καθώς πέρασε το πρώτο στάδιο που φούσκωσε το ζυμαράκι μας. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία τώρα που άνοιξε λίγο το καπάκι. Εδώ μας κάνει ηχητική ειδοποίηση και αναβοσβήνει το ad. Ήταν το σημείο στο οποίο αν θέλουμε να προσθέσουμε κάτι μέσα στο ζυμαράκι μας, ανοίγουμε το καπάκι και το προσθέτουμε τώρα. Ο χρόνος που απομένει 2 ώρες και 13 λεπτά έχει τελειώσει και το τελευταίο ζύμωμα και τώρα είμαστε στην δεύτερη φάση φουσκώματος, η οποία θα κρατήσει 38 λεπτάκια. Ωραία.
και τώρα μας βγάζει την ένδειξη remove, όπου μπορούμε να σταματήσουμε για λίγο την διαδικασία και με αλευρωμένα χέρια να βάλουμε το ζυμαράκι για να βγουν και οι αναδευτήρες. Οπότε θα πατήσουμε αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι για να σταματήσει όλη η διαδικασία για 10 λεπτά. Το ζυμάρι μας είναι σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Θα πλώσω το ζυμαράκι. Κανονικά έπρεπε να έχω βγάλει έξω το καλαθάκι για να κάνω όλη αυτή τη διαδικασία έξω. Πάντως οι αναδευτήρες και οι δύο έχουν βγει. Οπότε θα ξανακλείσω το καπάκι και θα συνεχίσουμε τη διαδικασία πατώντας πάλι αυτό εδώ το κουμπάκι. Και τώρα έχει απομείνει μόνο μία ώρα. Είναι σε φάση ψησίματος. Wow, δείτε πως έχει φουσκώσει. Και αισίως έχουμε φτάσει ένα λεπτό πριν τελειώσει το ψήσιμο του ψωμιού. Έχει μυρίσει το σπίτι υπέροχα, πραγματικά. Νιώθω τόσο νοικοκυρά, γιατί δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου ψωμί και ούτε πίστευα ποτέ ότι θα φτιάξω μέχρι που πήρα αυτόν τον αρτοπαρασκευαστή. Λογικά θα κάνει κάποιο ηχητικό μήνυμα. Έπιασα λίγο τη συσκευή να δω γύρω-γύρω. Είναι ζεστή, αλλά όχι σε σημείο που να μην μπορείς να την ακουμπήσεις. Μπροστά σχεδόν καθόλου. Αυτό το σημείο όμως πάνω είναι αρκετά ζεστό. Όχι σε σημείο να πάθεις έγκαυμα, αλλά πάνω από 2-3 δευτερόλεπτα δεν το ακουμπάς. Μας λέει ότι έχει τελειώσει ο χρόνος ψησίματος και είναι στο 0. Που σημαίνει ότι τώρα έχει μπει η συσκευή σε φάση διατήρησης θερμοκρασίας. Έχουμε ψωμί. Λοιπόν, θα κλείσω το καπάκι και θα το αφήσω 60 λεπτά ακόμη να γίνει η διατήρηση θερμοκρασίας και να είμαστε σύμφωνα με τις οδηγίες. Και μετά θα το βγάλω να δω πώς είναι και στη γεύση, πώς είναι και μέσα. Ανυπομονώ. Έχουν περάσει 35 περίπου λεπτάκια. Παιδιά, περιττώ να σας πω ότι όλο το σπίτι έχει μυρίσει υπέροχα. Θα γυρίσω λίγο και αυτά εδώ. Οπ, νομίζω ότι το ψωμί έπεσε. Wow! Και έχουμε φτιάξει το πρώτο μας ψωμάκι. Α, παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Φαίνεται πολύ ωραίο. Είναι μαλακό, η κόρα είναι σκληρή. Δεν ξέρω αν μπορώ να δοκιμάσω γιατί ζεματάει. Εντάξει, αυτό με λίγο βουτυράκι. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε η πρώτη δοκιμή βγήκε εξαιρετική. Έχω κάνει πρώτη φορά στη ζωή μου ψωμί και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Νιώθω πολύ περήφανη, λες και το ζύμωσα εγώ. Από κάτω έχει αυτές τις δύο μικρές τρυπούλες που είναι από το μηχάνημα. Αν δεν είχαμε βγάλει σε εκείνο το στάδιο τους αναδευτήρες, θα έπρεπε με αυτό εδώ το εξάρτημα που σας είχα δείξει νωρίτερα να το βάλουμε έτσι εδώ μέσα και να πιάσουμε τον αναδευτήρα να τον βγάλουμε, που αυτό θα έκανε τρύπες εδώ στο ψωμί μας και δεν θα φαινότανε όμορφο, θα είχε κάποια κενά μέσα. Επόμενη μέρα, επόμενη δοκιμή. Διάβασα μέσα στις οδηγίες ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και δικά μας έτοιμα μείγματα για να φτιάξουμε είτε ψωμί, είτε κέικ ή κάποια άλλη παρασκευή. Και επειδή το είχα αυτό και θα λήξει μέσα στον Ιούλιο, λέω για να το χρησιμοποιήσω. Πάντως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μια παραδοσιακή συνταγή για κέικ και να πάρουμε τα υλικά μέσα και να γίνει κανονικά. Υπάρχουν συνταγές μέσα στο βιβλίο. Έχω έτοιμα τα υλικά μου εδώ. Μείγμα, νερό 250 ml και 150 γραμμάρια βούτυρο και θα χρησιμοποιήσω το πρόγραμμα 8 που λέει για cake. Θα επιλέξω για 1000 γραμμάρια, καθώς το μείγμα γράφει πάνω ότι βγαίνει για 900 γραμμάρια τελικό προϊόν. Και τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Μια μισή ώρα θα πάρει σύνολο η διαδικασία. Θέλει 25 λεπτά ζύμωμα. Μόλις τελειώσουν τα 25 λεπτά θα ανοίξω το καπάκι για να βγάλω τους αναδευτήρες. Και μετά θέλει 65 λεπτάκια για το ψήσιμο. Μετά διατήρηση θερμοκρασίας άλλα 60 λεπτά για να βγει το κέικ πιο εύκολα από την φόρμα και να είναι πιο καλό το αποτέλεσμα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ρίχνω μέσα το νερό, λιωμένο βούτυρο και το μείγμα. Έτσι πως είναι το μείγμα μου, χωρίς να κάνω τίποτα απολύτως, θα ανοίξω τον αρτοπαρασκευαστή να το βάλω μέσα και επιλέγουμε το πρόγραμμα 8 που λέει για κέικ. 1 ώρα και 35 λεπτά.
Το βάρος είναι 1000 γραμμάρια που θέλουμε να πετύχουμε. Και το ψήσιμο λέω να το βάλω στο μεσαίο όπως είναι, αλλιώς μπορούμε να τα αλλάξουμε από εδώ. Το βάλω στο καλοψημένο βασικά για να δούμε πώς θα βγει. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Οπότε όταν ο χρόνος θα πάει 1 ώρα και 5 λεπτά και θα σταματήσει το ζύμωμα μέσα, θα ανοίξω το καπάκι για να βγάλουμε τους αναδευτήρες. Ωραία, 1 ώρα και 5 λεπτά, μόλις τελείωσε. Είμαι στα 34 λεπτά, θα ανοίξω λίγο, δεν πιστεύω να μας χαλάσει το φούσκωμα. Έχει φουσκώσει, φαίνεται πολύ όμορφο. Είμαστε ένα λεπτό πριν αρχίσει να χτυπάει, να μας κάνει τα ηχητικά μηνύματα. Και το σπίτι έχει μυρίσει υπέροχα, έχει μυρίσει κέικ βανίλια. Μας έχει βγει και η οθόνη με το 00, οπότε τώρα το μηχάνημα μπαίνει στη φάση της διατήρησης θερμοκρασίας για 60 λεπτά. Έχει φουσκώσει, φαίνεται πολύ λαχταριστό, μοσχοβολάει. Θα το αφήσω μέσα όχι για μία ώρα, αλλά κανένα μισάωράκι σίγουρα να πιάσει τη σωστή θερμοκρασία και μετά να μπορεί να βγαίνει και πιο εύκολα από τη φόρμα ψησίματος. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε το κέικ, έχει περάσει η μισή ώρα. Θα κλείσω από εδώ κάτω το διακόπτη. Φαίνεται εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Θα βάλω και ένα μαχαίρι μέσα για να δούμε ότι η υγρασία είναι ok. Φαίνεται μια χαρά. Δεν χρειάστηκε να κάνω κάτι, βγήκε από μόνο το cake. Wow! Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Από κάτω είναι λίγο πιο σκούρο. Ίσως την επόμενη φορά να το βάλω στο μεσαίο χρώμα. Αν και δεν φαίνεται καμένο, φαίνεται πολύ ωραία ψημένο. Η φόρμα μέσα είναι έτσι, ελαφρώς λερωμένη. Και χθες που έκανα το ψωμί ήταν πάρα πολύ εύκολο στο καθάρισμα. Είναι πολύ αντικολλητικό μέσα το σκεύος. Και θα βάλουμε πάνω και λίγη άχνη. Και πάμε να κόψουμε για να δούμε πώς είναι και από μέσα. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να κρυώσει όπως και δίποτε. Δείτε όμως πόσο ωραίο φαίνεται. Πολύ αφράτο. Η άχνη δεν μένει πάνω για κανένα λόγο. Ωραία ψημένο απ' έξω, αφράτο από μέσα. Μπορούσαμε εννοείται να βάλουμε και άλλα υλικά. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Την επόμενη φορά σίγουρα δεν θα επιλέξω να γίνει τόσο ξεροψημένο, γιατί το έξω έχει γίνει λίγο πιο σκληρό. Γευστικά είναι πάρα πολύ ωραίο, εντάξει, είναι κέικ βανίλια, το μείγμα ήταν έτοιμο. Εννοείται ότι μπορούμε να κάνουμε δικιά μας συνταγή από την αρχή, να βάλουμε όλα τα υλικά μέσα ξεχωριστά και με τον ίδιο τρόπο να γίνει η διαδικασία και να γίνει το κέικ μας. Θέλω ακόμα να δοκιμάσω αρκετά πραγματάκια, οπότε πείτε μου αν σας ενδιαφέρει να κάνω σχετικά βίντεο στο μέλλον. Θέλω ας πούμε να κάνω μαρμελάδα, γιαούρτι δεν ξέρω αν θέλω να το δοκιμάσω, γιατί νομίζω ότι η διαδικασία λέει μέσα κρατάει γύρω στις 8 ώρες. Αλλά από απορία θα το έκανα κάποια στιγμή. Γενικά θεωρώ ότι η συσκευή αξίζει. Μου στείλανε και κάνα δύο άτομα στο Instagram και σας ευχαριστώ πάρα πολύ να μου πείτε ότι αξίζει. Μάρθα, πρόλαβε την και πάρτιν. Ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε. Αν σας φάνηκε χρήσιμο, μην ξεχάσετε εννοείται να κάνετε ένα like, να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε και όλα τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν. Έχω αγοράσει επίσης τον αποχυμωτή που είχε προσφορά αυτή τη βδομάδα στα Lidl και ανυπομονώ να το χρησιμοποιήσω. Πιστεύω θα σας αρέσει και εσάς γιατί έχω βρει πολύ ωραίες συνταγές για να κάνω. Οπότε πείτε μου αν θέλετε να κάνω ένα σχετικό βίντεο και για τον αποχυμωτή και εμείς θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε φιλάκια πολλά σε όλους σας και να περνάτε υπέροχα.